Εντυπωσιάζουν οι εικόνες από την αρχιτεκτονική μελέτη του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου, στόχος της οποίας είναι το κτίριο να βρίσκεται σε διάλογο με το φρούριο της Φορτέτζας, στολίζοντας τον περιφερειακό δρόμο της πόλης. Ένα έργο που είναι πολύ σημαντικό για το Ρεθύμνο. Έχουμε αρχαιότητες οι οποίες είναι στις αποθήκες. Είμαστε μια πόλη, ένας διάσημος πλέον τουριστικός προορισμός, ο οποίος δεν έχει αρχαιολογικό μουσείο αντάξιο του ιστορικού και αρχαιολογικού πλούτου της περιοχής. Και εκεί που γίνεται το έργο και έχει σχεδιαστεί να γίνει, δημιουργείται, αν θέλετε, μια διαδρομή μεταξύ μουσείου, παλιάς πόλης, του παραθαλάσσιου μετόπου μας. Δηλαδή δημιουργούμε ένα κέντρο και ένα πόλο έλξης που θεωρώ ότι θα έχουμε και μια εισρωή ποιοτικού τουρισμού. Μπροστά στη θάλασσα, στην είσοδο, στη δυτική είσοδο της πόλης, όπου το καινούριο αυτό κτίριο θα συνομιλεί με την ιστορική μας Φορτέτζα στο βόρειο τμήμα της δυτικής πλευράς και θα αποτελέσει ένα κόσμημα για τον πολιτισμό μας και την ιστορία της πόλης. Το μουσείο αναμένεται να αποτελέσει ένα στολίδι για την πόλη, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα το τουριστικό προϊόν του Ρεθύμνου, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία σε ντόπιους και επισκέπτες. Το νέο μουσείο, λόγω και της χωροθέτησής του σε προνομιακό σημείο της πόλης, θα αναβαθμίσει τον αστικό ιστό του Ρεθύμνου, ενώ συγχρόνως θα αποτελέσει κυβωτό γνώσης και παιδείας, αλλά και αναπτυξιακό εργαλείο για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή. Το αρχαιολογικό λοιπόν μουσείο, έως ένα εμβληματικό έργο που απευθύνεται σε ανθρώπους με υψηλό βιωτικό και πνευματικό επίπεδο, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο έργο που θα δημιουργήσει μια αναβάθμιση και του τουριστικού μας προϊόντος. Το Ρέθυμνο γνωρίζουμε ότι από την ιστορία του ότι πραγματικά κρύβει θησαυρούς που θα δοθεί ευκαιρία όχι μόνο στο ρεθυμνιώτικο κοινό που φυσικά έχει ανάγκη ανάγνωση της ιστορίας του, αλλά και στον κάθε επισκέπτη να διαβάσει την ιστορία της πόλης, του νομού, της Κρήτης γενικότερα μέσα από τα εκθέματα που θα υπάρξουν τα επόμενα χρόνια στο καινούριο αυτό κτίριο. Το νέο αρχαιολογικό μουσείο θα κατασκευαστεί στο χώρο που σήμερα είναι το ΚΤΕΛ και η μελέτη έχει πραγματοποιηθεί από το Αρχιτεκτονικό Γραφείο Κίζη και το Αρχιτεκτονικό Γραφείο Γραμματόπουλος Πανουσάκης.